Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία τώρα ξεκινά τη διαδικασία εξέτασης μαρτύρων. Προηγουμένως, το Δικαστικό Συμβούλιο είχε απορρίψει την ένσταση ακυρότητας της προδικασίας που είχε υποβάλει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πάμε μέσω στην Ιωάννα Μάνδρου να δούμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία, αλλά και τι πληροφορίες έχουμε για την υπερασπιστική γραμμή του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη. Ιωάννα. Σία, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη τελείωσε πριν από ένα λεπτό, μετά από 4 περίπου ώρες, όπου κατέθεσε γραπτό υπόμνημα πολυσέλιδο, ενώ ο ίδιος δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από την ανακρίτρια, προκειμένου να αιτιολογήσει και να εξηγήσει τη βαριά κατηγορία που αντιμετωπίζει για βιασμός κατά συρροή. Πριν από λίγο η ολοκλήρωση της απολογίας του σήμανε το τέλος μεν αυτού του σταδίου της διαδικασίας, όμως η νύχτα προβλέπεται μακρά, καθώς ήδη 5 μάρτυρες έχουν πάρει σειρά προκειμένου να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία. Έχουν προταθεί από την πλευρά του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος θα πω αμέσως στη συνέχεια τι είπε στην ανακρίτρια και τι υποστήριξε στο υπόμνημά του, καθώς αρνείται τις κατηγορίες, προβάλλει άλοθη και προτείνει μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του. Ξεκινώ λοιπόν για την υπερασπιστική γραμμή που κράτησε μέσω του δικηγόρου του, του κυρίου Κούγια, ο Δημήτρης Λιγνάδης, μέχρι αυτή τη στιγμή. Το πρώτο, για να κωδικοποιήσουμε την πολύ ωραία απολογία του, είναι ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ότι ουδέποτε είχε συνευρέσεις ερωτικού χαρακτήρα με ανήλικα παιδιά, όπως επίσης και ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών ή έδινε ναρκωτικά σε ανήλικα. Για την ουσία των κατηγοριών, θυμίζω ότι έχει 2 βιασμούς καταγγελίες, μία για το 2010 και μία για το 2015. Ο ίδιος υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι και οι 2 είναι κατηγορίες που του αποδίδονται με τρόπο ψευδή και ανυπόστατο, χαρακτηρίζει μάλιστα με βαρύς χαρακτηρισμούς και τα 2 και τους 2 που είναι θύματα και έχουν προβεί στις καταγγελίες. Ισχυρίζεται ότι και το 10 και το 15 δεν ήταν ούτε στο χρόνο, ούτε στον τόπο που τα θύματα περιγράφουν ότι έγιναν οι βιασμοί. Προβάλλει άλλο στην λοιπόν. Επίδαυρο, ένα στην Επίδαυρο βεβαίως και ένα στην Αθήνα. Και στις 2 περιπτώσεις προβάλλει άλοθη και επικαλείται μαρτυρίες για να επιβεβαιώσει το άλοθη του. Τη μία φορά λέει ότι ήταν στην Ιθάκη και προτείνει συγκεκριμένους μάρτυρες και την άλλη ότι δεν βρέθηκε ποτέ στην Επίδαυρο. Λοιπόν, πρέπει αυτά τώρα καλούνται να επιβεβαιώσουν από την πλευρά του οι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί. Είδαμε την κυρία Κούρκουλα, είδαμε τον κύριο Παναγιωτάκη. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα προσέλθουν εκεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων Ιωάννα. Στο μεταξύ, για να φτάσουμε σε αυτό, για να φτάσουμε δηλαδή στην απολογία του κυρίου Λιγνάδη, προηγήθηκε η απόρριψη της ένστασης ακυρότητας που είχε καταθέσει ο συνηγορός του. Να πω σία λέγοντας καταρχήν ότι όλοι οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου ελέγχονται αυτή τη στιγμή δικαστικά και αξιολογούνται. Εισαγγελέας και ανακριτής θα κρίνει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είναι μια σοβαρή απόφαση, διότι έδωσε απάντηση στο αίτημα του Δημήτρη Λιγνάδη, αν συνελήφθη σωστά ή αν εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε λάθος κίνηση. Δηλαδή, οι δικαστικοί χειρισμοί δεν ήταν σωστοί. Το Συμβούλιο τι είπε? Είπε ότι σωστά οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, γιατί δέχθηκε το επιχείρημα που προβλήθηκε στο ένταλμα σύλληψης, ότι δηλαδή είναι ύποπτος να τελέσει και νέα αδικήματα στο μέλλον. Μάλιστα, αυτό λοιπόν ήταν καθοριστική σημασίας, διότι έδωσε το έναυσμα στην ανακρίτρια για να συνεχίσει την απολογία. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς θα σε βρούμε και πάλι στη συνέχεια, Ιωάννα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν.
Κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε και πάλι στα δικαστήρια, στην Ευελπίδο, να βρούμε την Ιωάννα Μάνδρου, η ανακρίτρια, όπως είπαμε, μετά το κλείσιμο της απολογίας του Δημήτρη Λιγνάδη, αυτή την ώρα εξετάζει τους μάρτυρες. Μας είπες ότι θα είναι μακρά η νύχτα, πλην όμως προφανώς περιμένουμε την απόφαση των δικαστικών αρχών απόψε και έχεις πληροφορίες τώρα για το πώς θα συνεχιστεί η ανάκριση, Ιωάννα. Να πω ουσία καταρχήν ότι οι μάρτυρες ήδη έχουν αρχίσει να εξετάζονται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί για το σύνολο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας και θα αποφασιστεί ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, δηλαδή αν προσωρινά θα κρατηθεί ή όχι. Τώρα βέβαια η ανάκριση και για αυτή την υπόθεση αρχίζει με την απολογία, δεν σταματά όμως εδώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο οι εισαγγελικές αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες, όσο και η ανάκριση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τις επόμενες ημέρες θα είναι αποδέκτες και μαρτυριών και άλλων καταγγελιών. Αν θύματα που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να καταθέσουν, θα προσέλθουν πράγματι ενώπιον των δικαστικών αρχών για να πούν τι συγκεκριμένο αδίκημα καταλογίζουν και σε ποιον. Αυτά σε ό,τι αφορά την περίπτωση Λιγνάδη. Mm-hmm. Όμως, όπως ξέρουμε εσύ και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες, η δικαιοσύνη ήδη έχει ανοίξει άλλους τρεις φακέλους, τους οποίους αυτή τη στιγμή μεθοδικά εξετάζει και αξιολογεί, για τη μία δε περίπτωση ενός ηθοποιού που παίζει σε πολλά τηλεοπτικά σίριαλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε την άσκηση ποινικής δίωξης. Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.